Αδαματία, ποιος είναι ο αντίκτυπος στο Ισραήλ για την συνάντηση του Ερντογάν με τον Χανίγε? Εδώ χαρακτηριστικό είναι, Μίνα, ότι και οι πολίτες έχουν αποκτήσει μία αρνητική, θα λέγαμε, άποψη για την Τουρκία μετά από τις εικόνες αυτές που είδαν με την υποδοχή ουσιαστικά της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στο γραφείο του Τούρκου Προέδρου και τη συνάντηση που είχε εκεί η Χαμάς με την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Οι ίδιοι, μάλιστα, ακόμη και οι απλοί πολίτες, καθώς καταφέραμε να μιλήσουμε και με κάποιους συγγενείς των ομήρων, αλλά και με τους ίδιους τους ομήρους οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί, χαρακτήρισαν την στάση της Τουρκίας ως ιδιαίτερα ασταθή, ότι δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρίζει και στηρίζει το Ισραήλ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στέκεται στο πλευρό της Χαμάς. Οποιοδήποτε, λένε εδώ χαρακτηριστικά, δίνει ένα σπίτι, δίνει ένα γραφείο στην έδρα της Χαμάς, ταυτίζεται με τη Χαμάς και κατ' επέκταση ταυτίζεται με τον τρόμο. Να πούμε βέβαια ότι εδώ είναι βαρύ το πέπλο των ομήρων, καθώς ακόμη 133 άνθρωποι αγνοούν και οι πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται μέσα στη Γάζα σε καθεστώς ομηρίας στα χέρια της Χαμάς. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθώς οι Εβραίοι εδώ, οι Ισραηλινοί, προετοιμάζονται για το Εβραϊκό Πάσχα που είναι αύριο, να πούμε, Μίνα, ότι παράλληλα τρέχουν και οι προετοιμασίες για μια χερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Άλλωστε, το πρώτο βήμα του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η απομάκρυνση των κατοίκων των αμάχων από την περιοχή. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, κάτι που φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Μάλιστα, και η Αίγυπτος είναι αυτή που προσπαθεί, όπως μεταδίδεται, να αποτρέψει μια τέτοια χερσαία επιχείρηση. Ωστόσο, προετοιμάζει και ίδια κάποιους διαδρόμους για την απομάκρυνση των κατοίκων και για την εκένωση της περιοχής. Να θυμίσουμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι και στον απόϊχο των επιθέσεων του Ιράν προς το Ισραήλ και αντίστοιχα της επίθεσης που, όπως όλα δείχνουν, του Ισραήλ προς το Ιράν, χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποια επίσημη τοποθέτηση για αυτό το χτύπημα μέσα στο Ιράν, υπάρχει και η πληροφορία ότι έγινε κάποια ανταλλαγή και με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να έχουν το πράσινο φως οι Ισραηλινοί για μια χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, σε αντάλλαγμα ενός περιορισμένου χτυπήματος στο Ιράν. Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπήρξε μια εκτενή συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, πριν από την απάντηση ουσιαστικά του Ισραήλ προς το Ιράν. Και ο Τζο Μπάιντεν τον συμβούλεψε να λειτουργήσει λελογισμένα, χωρίς προορμητισμό για τα αντίπεινα, έτσι ώστε να καταφέρει τους στόχους του το Ισραήλ. Και αυτή δεν είναι άλλη από την εξάλληψη της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων. Κλείνοντας μόνο, να πούμε μία κουβέντα και για τον Χανίγε που συζητείται ιδιαίτερα εδώ. Είναι ότι στην περίπτωση που ξεκινήσει αυτή η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, ο Χανίγε δήλωσε στην συνέντευξή του αυτή που έδωσε στο Ανατολού ότι αυτό θα σηματοδοτήσει τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Ωστόσο, δεν θα σηκώσουν, όπως είπε, τη λευκή σημαία. Θα πολεμήσουν, θα αμυνθούν έντονοι του Ισραήλ. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.